Γεια σα, γεια σα. Μίνα Μπυράκου, been there, done that. Ο Γιάννη μου εδώ πέρα με φροντίζει να μην κοφαθώ, γιατί νομίζω ότι σε κάθε ηχογράφηση, Γιάννη, ζητάω και λίγο πιο ψηλά. Ξέρει, άρχισα και καταδύσει. Δηλαδή, αν έχει μείνει κάτι από τα αυτιά μου και τα τυμπανά μου άθικτα, παίζει και να μην μείνουν πια. Είναι το τέλο του Σεπτεμβρίου. Μα χαιρετάει ο Σεπτέμβριο. Να σα πω ότι μα χαιρετάει η παιδιά πάρα πάρα πολύ γλυκά, ε. Έρχεται Γιάννη μου Σαββατοκύριακο τριαντάρι. Τριαντάρι, τριανταβιάρι, νοτιά. Η γλίτσα που λέω εγώ, δηλαδή αυτό που δεν στεγνώνει τίποτα. Θα πάτε για μπάνιο, προφανώ θα πάτε για μπάνιο. Αλλά να ξέρετε, είναι αυτό το αεράκι που λε μετά από λίγο, σαν να μ' σαν να μην στεγνώνει το μαγιό ή πετσέτα τίποτα. Είναι τέτοιο, όμω. η 32 βαθμοί, 32 βαθμοί, που είναι Αρκετά χαμηλή για να μην ανάβετε condition στο σπίτι και αρκετά ψηλή για να μην χρειαζόμαστε θέρμανση. Άρα, Γιάννη μου, πώς το λένε οι Αμερικάνοι αυτό? Win-win. Είναι. Να σας πω ότι είχα και τα γενέθλιά μου. Όσοι με ακολουθείτε στα social, πιθανότητα. Εντάξει, είπατε έναν Ισάφη κούκλα μου φτάνει. Τα 47 κλείσαμε, Γιάννη μου, να ξέρεις. Τα 47, βεβαίως. Εδώ θέλω να κάνω και μία έτσι παρέμβαση έτσι μια παρέμβαση θα την πω, προς όλο τον κόσμο, αλλά ιδίως προς τα κορίτσια. Θυμάσαι κάτι φοβερές στιγμές που τότε που η Μιμή Ντενίση νομίζω είχε αλλάξει λίγο την ταυτότητά της και άλλη μια διάσημη. Λοιπόν, κορίτσια σε εσά το λέω, επειδή υπήρχε άλλο άλλη ένα πόνερο της πατριαρχίας θα πω, ότι οι γυναίκες από μια ηλικία και μετά δεν έπρεπε να λέμε την ηλικία μας. Σαν να λέμε θα μείνουμε για πάντα 29, θα μείνουμε για πάντα 25, 35, από εκεί και και πέρα όχι. Ιδίω αν δεν ήμασταν settled, δηλαδή αν δεν είχαμε παιδιά, οικογένεια, δουλειά και αυτά. Λοιπόν, εκτό του ότι είναι πιο, πιο αρχαίο από τον κρομανιόν αυτή η αντίληψη, θέλω λίγο να σα πω τη δική μου θεωρία πάνω σε αυτό. Η δική μου λοιπόν θεωρία πάνω σε αυτό για άντρε και γυναίκε, αλλά το λέω κορίτσια ειδικά για εσά, γιατί εμεί τρώμε την καταπίεση αυτή. Είναι ότι όχι μόνο πρέπει να λέμε την ηλικία μα και να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μα μεγαλώνοντα, όχι στα νιάτα μα. Γιατί στα νιάτα μα, οκ, okay, 20-21, σιγά τη διαφορά, 23-25, σιγά τη διαφορά. Από μία ηλικία και μετά που λέτε και το ακούω ε, ότι τώρα τη, η μαμά μου, α πούμε, είναι 75. Ε, τώρα τι νόημα έχει να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. σα ίσα, πιο μεγάλο έχει νόημα να τα γιορτάζει, διότι έχει καβατζώσει άλλον ένα χρόνο, όρθιο ενδεχομένω, καλά ενδεχομένω, πιο σοφό, έχει μάθει, έχει πάθει, έχει μεγαλώσει, ρε παιδί μου, έχει παλιοκαιριστεί, έχει βελτιωθεί. Εντάξει, σίγουρα κάτι καλύτερο έχει συμβεί μέσα σε αυτή τη χρονιά. Πώ είναι η καπετάνιος του Σκοπελίτη. Όποιο καπετάνιος Σκοπελίτη σου λένε στην κακοκαιρία αυτόν. Έχει οδηγήσει το σκοπελίτη όπω να είναι, με όποιο καιρό να είναι. Σκεφτείτε λοιπόν τον εαυτό σα σαν καπετάνιο του κοπελίτη. Κάθε χρόνο που περνάει είναι ένα παράσημο. Όχι απλά δεν πρέπει να το κρύβουμε. Όχι και δεν το λέω εγώ γιατί και καλά πολλοί μου είπατε. Εντάξει, το λε εσύ γιατί δεν φαίνει. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Και όταν θα φαίνομαι, τότε να δείτε πώ θα το φωνάζω. Τι λέγαμε πριν δύο επεισόδια. Τι κάνει ζωζό κάθε πρωί. Ξυπνάει και λέει φτού σου κούκλα μου. Μπράβο κούκλα μου, τι ώρα που είσαι. Εγώ τώρα θα σα δώσω ένα άλλο να ακούστε, από μια πολύ πρόσφατη συνέντευξή τη. Μαρία Ιωαννίδου, για ακούστε λίγο αυτό. Γιατί στο κάτω-κάτω τη γραφή, ό,τι και να έχω κάνει, σα αρέσω, δεν σα αρέσω, είμαι όχι ιστορία, έπο εγώ. Δεν είμαι απλά ιστορία, έπο. Έπο. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μα. Εδώ σταματάει αυτή η παρέμβαση. Παρόλα αυτά, σκεφτείτε το, οριμάστε το, σταματήστε να κρύβετε τα χρόνια σα, να τα φωνάζετε περήφανε. Και να σου πω και πού πήγα. Άκου τώρα. Πού βρέθηκα, θα μου πει, πήγα στην Ηλία. Το λέω έτσι, γιατί όλοι μιλάνε έτσι εκεί. Δεν θέλω να διαφέρω. Στην Κουρούτα συγκεκριμένα. Δεν ακούγεται εξωτικό. Παιδιά, εκεί είναι ένα ξενοδοχείο, ενδεχομένω να το ξέρετε, που λέγεται Δεξαμενέ. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι πραγματικά Δεξαμενέ. Και έμαθα και μία ιστορία που εγώ δεν την ήξερα και θέλω λίγο να τη μοιραστώ μαζί σα, γιατί στα ταξίδια, καμιά φορά ξύσπαμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε, φιλιά, φύγαμε. Λοιπόν, το ξενοδοχείο αυτό ήταν, Γιάννη, το 1920. Κρατικό Ινοπείο. Άκου τι είχε γίνει τώρα. Λέει γύρω στο 10-15 οι Γάλλοι χάλασαν τα σταμπέλια του. Από κάποιο ζυζάνιο, από κάποιο ξέρεις, έντομο, χάλασαν. Και ζήτησαν από μεσογειακά κυρίω κράτη να του καλλιεργούν στα φύλλα να του στέλνουν. Στην ηλία λοιπόν καλλιεργήσαν πολύ στα φύλλα. Δώσ' του και εξαγωγέ, δώσ' του και εξαγωγέ. Κάποια στιγμή οι ρημαδογάλοι ρίξαν τα ζυζανιοκτώνα, τη ρίξαν εκεί πέρα εξηγείαναν τα μπέλια τους και ξαφνικά κόβουν τις εισαγωγέ. και μένουν εκεί κάτω με τα σταφίδας. Τι μπορούσαν να κάνουν να τις αφήσουν να χαλάσουν. Τι κάνανε, φτιάξαν κρατικά ηνοπία για να τις επεξεργαστούν να αρχίσουν να βγάζουν κρασιά. Εντάξει. Και μάλιστα προτιμούσαν θαλα... παραθαλάσσιες περιοχές για να έρχεται το καράβι να κουμπώνει και να περνάνε κατευθείαν μαντλίες στο κρασί στις δεξαμενές τους και να τα στέλνουν. Εκεί λοιπόν που πήγα εγώ σε αυτό το ξενοδοχείο είναι ακριβώς ένα τέτοιο παρατημένο είναι οποίο από το 1970 βγήκε και από τη λειτουργία και έμεινε σαν, πώς να σου πω, scrapyard και ένας άνθρωπος με φοβερό όραμα και πολύ καλούς αρχιτέκτονες το μετέτρεψε σε ξενοδοχείο. Δηλαδή το δωμάτιο που μέναμε ήταν μια τσιμεντένια δεξαμενή μουστου με τα τσιμέντα από τότε, από το 1920. Και μάλιστα στα δωμάτια που είχαν κόκκινα σταφύλια, κόκκινο μούστο, οι οξυδόσει στον τοίχο του τσιμέτου ήταν σκούρε. Είτε μια ιστορία έτσι sustainability, από αυτέ που μου αρέσουν, γιατί πήρε ένα πράγμα ξεχασμένο, το συντήρησε, το έφτιαξε και το έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Βέβαια, Γιάννη, βγαίνοντα από την είσοδο αυτού του ξενοδοχείου, τι βλέπει, Βλέπει Πελοπόννησο, Έιτη, Πασόκ στα καλύτερά τη. Πάνω αναμονέ. Ε, Καταλαβαίνει πω είναι γύρω-γύρω η περιοχή. Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή είναι, εγώ είχα πολλά χρόνια να κατεβω εκεί. Νομίζω πάνω από 20-25. Ίδιο είναι. Δε, δε, δεν έχει βελτιωθεί κάτι. Στο χωριό εκεί γύρω-γύρω. Έτσι. Η κουρούτα φοβερή παραλία. Δεν τη είχα δώσει τα εύσημα που έπρεπε. Αμουδερή, τεράστια. Πολύ ωραία παραλία σα, παιδιά εκεί. Και συνεχίζοντα τώρα, θέλω, θέλω ε, να πριν πάμε στην ξενιτιά μα, γιατί έχω ξενιτιά. Ε, Γιάννη, μια και λέω για τα γενέθλιά μου, μια και λέω που κλείσα τα 47, έφυγε ρε εσύ ένα είδωλο των νιάτων μου. Δηλαδή, ένα είδωλο το οποίο ήξερα όλου του τείχου απ' έξω αυτού του κομματιού. Μιλάμε βέβαια για τον Κούλιο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα. Ο Κούλιο ξαφνικά στα 59 του έφυγε στο Λο Άντζελε, στο σπίτι ενό φίλου του. Δεν υπάρχει χειρότερο. Που πάει κάποιο τουαλέτα, αργεί, χτυπά την πόρτα και αντίο. Λοιπόν, πέθανε, αλλά και χωρί να υπάρχει κάποια τεράστια γνώση τη υπόλοιπη μουσική του, του χρωστάμε επειδή το εξή. Από μια μέτρια ταινία, το Gangster's Paradise, είναι ένα κομμάτι το οποίο με τι πρώτε νότε. Όλοι ή τη ηλικία μου και λίγο μικρότεροι ξέρουμε τι γίνεται. Είναι ένα από, τους του ανθρώπου που όρισαν τη ραπ μουσική εκεί στα 90s. Νομίζω ε, είχε έρθει και στην Ελλάδα ή 97-98 βεβαιρόδων. Είχα πάει. Βεβαίω. Ε, και με μία λογική έβαλε και τη ραπ μουσική στο πολύ mainstream. Να σου θυμίσω εδώ τα ραδιόφωνα πρέπει να το παίζανε το Gangsta's Paradise 10 φορέ τη μέρα. Ε, τιμήσε ένα και λοιπόν έτσι σαν φόρο τιμή στον Κούλιο που έφυγε νωρίς στα 59 του. Πάμε να ακούσουμε λίγο Gangsta's Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low as Όλα καλά, κάναμε το ένθετο γενεθλιακό, σα είπα που πήγα, τι έκανα, σα είπα τι να κάνετε με τα γενεθλιά σα επιμένω να τα γιορτάζετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Θα πάμε όμως στην ξενιτιά. Δώσε ένα γκαζατζίδι. Το ψωμί τη ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό τη θολό και το στρωμά σκληρό. Καταρχά χρωστάω. Ένα συγγνώμη και ένα μεγάλο φίλο, το φίλο μου το Γιάννη τον Κοσμά, ο οποίο είναι στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία εκεί με τα ποδήλατά του, ο οποίο μου έστειλε ένα εκπληκτικό γράμμα. Θα το πω, mail μου έστειλε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά ήταν σαν γράμμα. Οπότε Γιάννη μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να είσαι πολύ καλά εκεί στο Άμστερνταμ. Επίση τη φίλη την Έλενα από το Βερολίνο, είχα τα δόνει Γεωργιάδη εδώ αυτές τις μέρες. Πολύ, πολύ άδωνη στο Βερολίνο. Είδαμε πολύ στις ειδήσεις άδωνη στο Βερολίνο. Φιλιά Έλενα μου. Στο φίλο Ιωάννη από Λεμεσό δεν είχαμε πολλές μέχρι τώρα συμμετοχές από Κύπρο, Γιάννη. Και αντίθετα με το GNTM που νομίζω ότι είναι το The Voice, έτσι, νομίζω... Δεν ξέρω, κάνανε casting μόνο στην Κύπρο φέτος, δεν έχω καταλάβει. Κάνανε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κάνανε ή μόνο Κύπρο φτάσαμε. Γιατί, νομίζω, δεν έχει περάσει μη Κύπριος, μη Νομίζω ελάχιστες ελάχιστε πρέπει να είναι. Κυρίω Κύπριε. Λοιπόν, φιλιά στον Ιωάννη, στη Λεμεσό με 38 βαθμού, παρακαλώ, θερμοκρασία. Αλλά ω γνωστό παιδί στην Κύπρο έχει και κάπου 100% υγρασία. Είναι αυτό που πλένεσαι, είσαι φρέσκο μέσα στο air conditioning του ξενοδοχείου, βγαίνει κυριολεκτικά το ένα σου πόδι έξω από το ξενοδοχείο ή είσαι μούλια, πρέπει να γυρίσει πίσω να κάνει ντου. Δεν είναι δηλαδή απλή ζέστη, είναι ζέστη γρασία. Ο Ιωάννη λοιπόν ανοίξει αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που περίμενε το podcast να ξεκινήσει τη διπλωματική του. Θα είμαι εγώ τώρα υπεύθυνη, άμα δεν τελειώσει την κέρα στο πανεπιστήμιο. Η Ιωάννη ξεκίνα. Και επειδή όπω πάντα λέμε ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και δεν μένουμε μόνο στην ξενιτιά. Έχω ένα μεγάλο μεγάλο ε, χαιρετισμό στη φίλη μου την Εύφη από Νότια Εύβοια που τι λες ότι κάνει όταν ακούει το podcast και εύχεται να είναι και μεγάλο. Ε, κάνει τα κυπευτικά της, έχει περιβόλη και μαζεύει τα ντοματίνια της Τώρα είπε από το προηγούμενο θα άρχιζε να φυτεύει τα μαρουλάκια τη και κάπω. Δεν ξέρω, αυτή η εικόνα εμένα μου είναι τόσο ειδηλιακή και ωραία. Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι εύκολο, αν για κάποιο λόγο ζει από αυτό. Γιατί πάντα ονειρεύομαι, ξέρει, να πάω σε ένα χωριό, να καλλιεργώ. Όταν είδα οι αγρότε τι κάνουν, τέσσερι τα ξημερώματα, κοπριέ, αυτά, υγρασίε, χαμό. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ σκληρή η δουλειά του αγρότη. Και στη φίλη μου την Ευαγγελία, έχω πολύ, δύο πολύ πρωτότυπες έτσι νέες ναι, εισόδου. η φίλη λοιπόν η Ευαγγελία είναι φοιτήτρια. Από ό,τι κατάλαβα ζει στη Σιτία, είναι το σπίτι της και σπουδάζει στο Ηράκλειο. Οπότε κάθε Παρασκευή φεύγει από το Ηράκλειο να γυρίσει στη Σιτία και κάθε Παρασκευή μας ακούει στο κτέλ. Πολλά φυλάκια λοιπόν Ευαγγελία, ελπίζω να μας ακούς τώρα γυρίζοντας στο σπίτι. Θες να περάσουμε λίγο Ξέρεις τι λέω, επειδή όλα τα άλλα ναι, χάλια. Χάλια ρε παιδί μου, είναι, δεν υπάρχει κάτι καλό στον ορίζοντα, μόνο κακά. Θες λίγο να, να, σου πω μερικά καλά νέα. Σκέφτομαι ότι όταν τα έχω, θα σας τα δίνω, θα σας τα δίνω πλόχερα. Θυμάστε την ταινία στο Netflix, το Don't Look Up, με εκείνο το μετεωρίτι αστεροειδή, δεν θυμάμαι τι ήταν που μα πήρε και μα σήκωσε και εξαφάνισε τη γη. Για να είμαστε ειλικρινεί, μεταξύ μα, πολλοί από εμά, διαβάζοντα κάποιε ακραίε ειδήσει ή βλέποντα κάποια ακραία πράγματα, ευχόμαστε να μα χτυπήσει ένα αστεροειδή να τελειώνουμε, σαν είδο, να ησυχάσουμε. Να είναι λίγο και πιο ξαφνικό και ανώδυνο από το να το πατήσει ο κύμη ο Βλάντιμίρ. Λοιπόν, δεν θα συμβεί αυτό. Διότι η ΝΑΣΑ, άκου τώρα, ερχόταν ένα αστεροειδή προ τη γη. Δεν σου λέω ότι μα κατέστρεφε, τη ζημιά του θα την έκανε όμω. Η ΝΑΣΑ λοιπόν αποφάσισε να μα δείξει ότι το Don't Look Up δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Έστειλε λοιπόν το αεροσκάφο DART. Βέλο σημαίνει το DART, το οποίο για να καταλάβει είχε μέγεθο ένα μικρό αυτοκίνητο, πόλη να το πούμε, αλλά αυτό έφυγε με ταχύτητα 20.000 χιλιόμετρα την ώρα, στούκαρε στον αστεροειδή, ο οποίος λεγόταν δίμορφος, και τον εξέτρεψε, δηλαδή του άλλαξε την πορεία να φύγει. Και βέβαια στο Μέριλαντ εκεί στην Άσα πανηγύριζαν σαν τρελή, γιατί βρήκαμε τον τρόπο να μην χαθούμε τουλάχιστον από κάτι που έρχεται από το διάστημα. Εδώ Άρη θα σε δώσω, μου είπε κάτι πάρα πολύ μου λέει φαντάζεσαι, υπάρχει ένας εξωγήινος πολιτισμός, γιγάντων και απλά να μας πετάνε πέτρες. Όλα αυτά που πάνε προ το μέρο μα με θεωρείτε αστεροειδεί κτλ. Πιστεύω ότι κάπω τρίζουν τα κόκαλα όλων των αστροφυσικών ever, με τη θεωρία σου, αλλά ήταν αρκετά αστεία. Άλλα καλά νέα, παιδιά. Στη Νέα Ζηλανδία. Θα μου πει τι έχει τώρα η Νέα Ζηλανδία. Είχε, το, τη μάθαμε από τον Peter Jackson κυρίω, από το Lord of the Rings. Τη μάθαμε όμω και από το ότι στι COVID-19 απαγορεύσει ανά τον κόσμο, η Νέα Ζηλανδία υπήρχε ένα ζήτημα. Είχαν απαγορευτεί τα όργια. Διότι προφανώ it's a thing στη Νέα Ζηλανδία. Για κάποιο λόγο είναι, είναι στην καθημερινότητά του, να το πω. Να ξέρετε ότι αν ρε παιδί είστε φαν αυτού του, του, σπορ, αυτού του χόμπι, και έτσι κάπω εδώ πέρα είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί. Στη Νέα Ζηλανδία ξαναεπιτράπηκαν από τον νόμο μέχρι 25 άτομα, μου Γιάννη. Μπορεί να είσαι εσύ και 24. Δηλαδή ένα μικρό πάρτι ένα μικρό dinner party στο σπίτι με τους καλούς σου φίλους που έχεις πλέον το δικαίωμα στη Νέα Ζηλανδία να το μετατρέψεις σε ένα ωραιότατο όργιο. Και η τρίτη καλή είδηση, η οποία είναι πραγματικά πολύ καλή και αν δεν το έχετε δει μπορείτε πια να το δείτε στο συνόμπο, είναι ότι τα μαγνητικά πεδία... μια τρομερή, τρυφερή, ένα road movie, φοβερό, low budget όσο δεν φαντάζεστε. Τα μαγνητικά λοιπόν παιδεία του Γιώργου Γούση θα είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ. Δηλαδή θα είναι για ξενόγλωση ταινία όπως γίνεται κάθε χρόνο. Εμείς θα στείλουμε τα μαγνητικά παιδεία. Είμαι τρομερά χαρούμενη γι' αυτό γιατί είναι μια ταινία πολύ ιδιαίτερη αλλά είναι ποιητική, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή, σα το ανεπιφύλακτα δείτε τη στο Σινόμπο και μακάρι να κάνουμε μικρού παναγυρισμού εκεί έξι τα ξημερώματα. Δεν ξέρω τι ώρα δίνουν τι ξενόγλωσσε, κάπου εκεί στα Όσκαρ. Ε, και το σηκώσουμε. Με παπάκια στην ομόνια για τα μαγνητικά βαϊδεία. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Αυτά ήταν τα καλά νέα. Κυρίω ότι δεν θα πεθάνουμε από στεροειδή. Πάμε σε κακά και μάλλον κακά και περίπου κακά και πολύ κακά. Λοιπόν, είχαμε εκλογή στην Ιταλία. Και τελικά έγινε αυτό που εντάξει, περιμέναμε, δεν έγινε κάποια έκπληξη, όλα αυτά είναι πλέον πραγματικότητα. Μιλάμε για την ε, νίκη της ε, ας πούμε σύμπραξης Μελώνη, Σαλβίνη, Λέγκα του Βορά και Μπερλουσκόνη, γιατί, γιατί όχι, γιατί όχι. Αυτό το κρίσπι είναι λίγο Ντόναλτ Τραμπ, κρίσπι και αυτός, με το, το δίνει το σολάριο του, η νίκη στην Ιταλία. Λοιπόν, ε, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι θέμα δεξιά. Λίγο θέλω λίγο να βάλω τα πράγματα στη θέση του. Γιατί ακούω κάτι ανόητε συζητήσει για το ότι χάνει παντού η αριστερά, κερδίζει παντού η δεξιά, η ακροδεξιά, η ακροαριστερά. Για μένα, το ζητούμενο σε αυτέ τι κυβερνήσει, όπω είναι αυτή τώρα τη Μελώνη, που θα είναι πρωθυπουργό είναι ένα ζητούμενο ότι λένε πράγματα τα οποία το ότι έχουν αποδοχή, εμένα αυτό με ανησυχεί. Δηλαδή έχουμε και τον Ορμπάν, τον έχουμε, Ουγγαρία, έχουμε και τον Μοραβιέτς και αν δεν κάνω λόγω, στην Πολωνία. Δεν είναι ότι αυτοί είναι, ρε παιδί μου, τους λες μοντέρνους προοδευτικούς ανθρώπους. Αλλά Θέλω λίγο να ακούσουμε, είναι σε τρεις γλώσσες θα σας βάλω. Βρήκα κάποιες δηλώσεις της Μελώνη στο παρελθόν και πιο πρόσφατα. Η μία η πρώτη είναι σε ισπανική έτσι, ομιλία της. Πάμε να την ακούσουμε. Πάμε να την ακούσουμε να σας πω λίγο τι λέει. ΣΙ la φαμίλια natural. No a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Λοιπόν, με πολύ έτσι έντονο τόνο ξεκάθαρο, λέει ναι στην φυσική οικογένεια, όχι λέει στα λόμπι LGBT, ναι λέει στη σεξουαλική ταυτότητα, όχι λέει στην ιδεολογία του, του φίλου, ναι λέει στη ζωή, θα λέω ομβλώσει. Όχι, λέει στην άβυσο του θανάτου. Ναι, λέει στην παγκοσμιότητα του σταυρού. Όχι στην Ισλαμική βία. Ναι, στα ασφαλή σύνορα. Όχι στη μαζική μετανάστευση. Πώ σα φαίνεται μέχρι εδώ. Δεν νομίζω ότι. Τι λες, διχαστικούλα, ρε παιδί μου. Όχι η όχι LGBT, όχι αμβλώσει. Ε, μόνο σταυρό. Το Ισλάμ είναι έξω. Ε, οι μετανάστε έξω. Πάμε να την ακούσουμε λίγο και τη θεωρία τη, γιατί να πούμε ότι προσπαθεί να γεφυρώσει το λαό τη. Ναι, 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 ναι. Για πάμε να ακούσουμε. Εδώ είναι αγγλικά. Θα καταλάβετε, αλλά θα σα πω και τι λέει. the power and the arrogance of their mainstream media to force their political opponents to change, to be allowed into their inner Into progressive inner circles, they will, have, they will have changed so much that conservative people will no longer recognize them and will stop supporting them. And that's exactly what they want a right wing on a leash, irrelevant and trained as a monkey. But you know what? We are not monkeys, we are not even rhinos.

Μπορεί άκου τώρα να παρασύρει, να σαγηνεύσει μερικού δεξιού ανθρώπου, άντρε και γυναίκε, και καλά για να του βάλει στου προοδευτικού κύκλου τη, και απειλεί εμέσω τώρα του δικού τη ότι μετά γίνεστε τόσο αγνώριστοι, που και δεν σα αναγνωρίζουμε οι δεξιοί, εσά του δεξιού που πήγατε κέντρο αριστερά, και δεν πρόκειται και να σα στηρίξουμε, έτσι. Και λέει ότι θέλουν, λέει, τη δεξιά σε λου... με λουρί, ο πλανήτη και η αριστερή, λε και είναι μαϊμού. Έτσι, λέει, και είναι έξαλλη. Σημασία θέλω να σα πω, έχει και πώ φαίνονται τα μάτια τη, η έντασή τη, η αγριάδα τη. Και λέει ότι δεν είμαστε μαϊμούδε και δεν θα γίνουμε μέρο αυτού του ζωολογικού κήπου. Δικό τους. Ούτε ρινόκερη, λέει αυτό, δεν το κατάλαβα. Το μαϊμούδε, ούτε ρινόκερη. Ό,τι πει όμω. Και πάμε τώρα και στο, στον άλλο τη πόνο, και εκεί θέλω εγώ να καταλήξω, η οποία είναι στα Ιταλικά. Και τώρα το <Τοχε> στο attacco l'identità nazionale. È sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Affi, λοιπόν, αισθάνεται che απειλούν, lei, τα πάντα ότι απειλούν την οικογένεια, την τη οικογένειας, τις προσωπικές ελευθερίες, ε, τη χώρα και τα λοιπά, και καταλήγει εκεί είναι το πρόβλημα ότι λέει εγώ δεν μπορώ να είμαι ε, χριστιανή γυναίκα, ε, μητέρα και Ιταλίδα ότι πρέπει να είμαι σύμφωνα με τη νέα μόδα ας πούμε, πρέπει να είμαι ε, νούμερο, δηλαδή να είμαι ο ένα ή δύο, όπως λέμε για τα ζευγάρια τα ομόφυλα, λέει ότι πρέπει να είμαι gender x, να μην είναι προσδιόριστο το φίλο τη. κτλ κτλ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε το δικό μου το πρόβλημα. Ε, νομίζω το ακούσατε το πρόβλημα ποιο είναι της ρητορική αυτής, η οποία να πούμε είδα μια φοβερή γιαγιά που κρατούσε ένα πανό Ιταλίδα που έλεγε γεννήθηκα με το Μουσολίνι, δεν θέλω να πεθάνω με το Μουσολίνι. Γιατί μελώνει μελώνη στα νιάτα τη και μάλιστα και όλο η στάση του κόμματό τη πιστεύει ότι ο Μουσολίνι ήταν ένας υπέροχος πατριώτης που έκανε το καλύτερο για την Ιταλία. Εντάξει, λοιπόν το πρόβλημα αν και δεν, δεν θεωρώ ότι πρέπει να σα το εξηγήσω, ε, είναι περίπου το επιχείρημα, θυμάσαι Γιάννη με το Μιτού, που είχαν βγει όλοι οι άντρε και λένε... Καλά, τώρα εγώ δεν μπορώ να την πέσω. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, πώ θα φλερτάρω όταν όλα είναι παράνομα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω σε μια κοπέλα στο γραφείο, ε, Σου κάνει πολύ ωραίο σώμα αυτό το φόρεμα. Γιατί ρε, ήρθα εγώ να σου πω, Σου κάνει πολύ ωραίο ποπό, αυτό το παντελόνι ποτέ. Δηλαδή, είναι αυτό το, το επιχείρημα περίπου. Ότι δηλαδή, ε, ότι πια με το wokeness, έλεο. Και Το είδαμε και στο GND. Είχε άλλη τη μασχάλη την αξία. Ε, Έλεω! Ε, φτάνει πια! Μέχρι πού θα πάμε, Παιδιά, να σα πω πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό. Αν το αποδομήσετε, Το πρόβλημα για μένα αρχίζει και τελειώνει όταν θεωρεί κάποιο ότι η δική του ελευθερία στα πάντα είναι πιο σημαντική, πιο έχει μεγαλύτερη αξία από την ελευθερία του δίπλα του. Για μένα εκεί αρχίζει και τελειώνει το πρόβλημα. Δηλαδή, ποιο ακριβώ απαγόρευσε στη μελόνια και στην κάθε μελόνια να λέει ότι είναι χριστιανή, Ιταλίδα, μάνα, γυναίκα. Έχει κάποιον απέναντί τη που δεν ξέρω τι λιδωρεί, τη της πέταγε πέτρα στο δρόμο, την έδερνε στι γωνίε, όπω α πούμε συνέβαινε με του γκέι ανθρώπου. <σκυρίζει> το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι στο περιθώριο, οι άνθρωποι που έχουν καταπιεστεί τόσο καιρό, προσπαθούμε οι άνθρωποι να του δώσουμε την ελευθερία που του αξίζει, τα δικαιώματα που του αξίζουν. Δεν νομίζω ότι αν εγώ πω είμαι λευκή, straight γυναίκα, θα βγει κάποιο να πει Αϊ, εκτό μόδα. Αυτό προσπαθώ να σα πω. Δεν είναι κάποιο άλλο το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Συνεχίζω εγώ να μην ξέρω ότι είμαι στο podcast και να έχω το κινητό μου. Λάθο. Λοιπόν, για παράδειγμα, για παράδειγμα, αυτό που λέμε περί ελευθερίες, φυσικά στο Ιράν δεν έχει ηρεμήσει τίποτα. Ε, Απολύτω. σα ίσα είχαμε και μία ακόμα χειρότερη ιστορία. Είναι αυτή τη ε, Χαντίς Χαντί Είναι το κορίτσι, αν το είδατε όλοι, που έπιανε τα μαλλιά του με ένα λαστιχάκι. Μία κίνηση που για μένα Μπορεί να ακούγεται νόητο, αλλά ήταν τρομερά ανατριχιαστικό γιατί αυτό το κορίτσι εκείνη τη στιγμή έκανε κάτι που εμεί οι γυναίκε Γιάννη το κάνουμε δέκα φορέ τη μέρα. Πιάνουμε τα... Κατάλαβες, πιάνουμε τα μαλλιά μα. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα, αν θέλαμε να φοράμε μαντήλα, αν δεν θέλουμε, αλλά πιάνουμε τα μαλλιά μα. Το κορίτσι λοιπόν αυτό πιάνει τα μαλλιά του ακτιβιστικά για να πάει να υποστηρίξει τι γυναίκε και την ελευθερία του στο να μην φοράνε χιτζάμπ και μετά από το βίντεο που είδαμε, που την είδαμε να φτιάχνει τα μαλλιά τη έπεσε νεκρή με έξι σφαίρε στο θώρακα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Λοιπόν, το Ιράν φλέγεται, κλείνουν το διαδίκτυο, κλείνουν τα social media τι ώρε κυκλοφορία γιατί γίνεται ο χαμό. Πιστεύω ότι νεκρή, αν δεν κάνω λάθο, το είδα όχι σήμερα, άρα μπορεί να είναι και παραπάνω, ήταν μεταξύ 70 και 80 οι εκτιμήσει που δίνονται. Ε, και ο και ο ηγέτης του θεοκρατικού καθεστώτος και ο ας πούμε πολιτικός αρχηγός τους λένε ότι οκ okay, ήταν μια άτυχη στιγμή αυτό με τη Μαξαμινή αλλά δεν θα αφήσουμε να ενσκύψει και το χάος λοιπόν ταυτόχρονα θέλω να πω γιατί το χάος να ενσκύψει ενώ τι ότι οι γυναίκες θέλουν αυτό το δικαίωμα ταυτόχρονα να πούμε ότι σε μια άλλη τεράστια χώρα που δεν είναι από τι πιο προδευτικές η Ινδία έκανε μόλι αναγνώρισε το δικαίωμα της άμβλωσης σε όλες ανεξαίρετος τις γυναίκες. Το οποίο είναι τεράστιο win για μια χώρα σαν την Ινδία που επίσης έχει τα κόλληματά της. Και έχουμε ακούσει φρικτές ιστορίες για Ινδές με οικογενειακά δράματα, περί και πάει λέγοντας. Στη Γαλλία επίσης να σας πω ότι θα δίνουν δωρεάν το χάπι τη επόμενη μέρα. Θα είναι δωρεάν για τις γυναίκες που το χρειάζονται αυτό. Και εδώ θα σας πω λίγο σε σχέση με όλο αυτό, να διαβάσετε ένα φοβερό άρθρο που έχει το Lady Like και έχει μιλήσει με γυναίκες οι οποίες έκαναν άμβλωση στην Ελλάδα όταν ακόμα ήταν απαγορευμένοι, δεν επιτρεπόταν. Νομικά ήταν παράνομο δηλαδή. Έχει μεγάλη σημασία να το διαβάσετε αυτό για να αντιληφθείτε το 2022 τι συμβαίνει σε χώρες σαν την Αμερική που ήδη έγινε η ανατροπή της γενικότερης το να είναι παντού νόμιμη η άμβλωση και για να δείτε πού μπορεί να οδεύσει ένα κράτο όταν το αναλαμβάνει μια γυναίκα σαν τη Μελώνη που δεν πιστεύει. Τα είπαμε και για τη Βρετανία. Τα είπαμε και για την εκεί Υπουργό Υγεία. Ούτε αυτή τα καλοβλέπει. Θέλω λίγο να δούμε πώ μπορεί να εξελιχθεί το πράγμα. Γιατί τώρα σκεφτόμαστε και τι μα νοιάζουν, νοιάζουν και τι μα νοιάζουν. τι γίνεται. Δεν μα νοιάζει ο ένα, δεν μα νοιάζει ο άλλο, δεν μα νοιάζει ο παραδίπλα. Αρχίζει και σφίγγει αυτό όμω ο κλειό. Και αυτή η οπισθοδρόμηση που συζητούσαμε αρχίζει και γίνεται λίγο με, με ταχύτερους ταχύτερου ρυθμού από ότι είναι λογικό ή να μην μα ανησυχεί. Έχουμε και άλλα όμω, Γιάννη. Και με την ενεργειακή κρίση έχουμε, Γιάννη, θέματα. Θυμάσαι που έκανα εγώ την καμπόσα, ε, Δύο επεισόδια πριν. Και έλεγα, θα μου πούνε εμένα να βάλω εγώ λάμπε ε, και λάμπε και σόμπε πετρελαίου στο σπίτι μου να έχω φυσικό αέριο. Τι έγινε για να με το φυσικό αέριο, Αυτό έγινε. <σκουλί> έγινε μπουρλότο! Κυριολεκτικά όμω. Ε, δηλαδή, Nord Stream και ένα και δύο. Ο δύο δεν είχε καν μπει σε λειτουργία γιατί ολοκληρώθηκε πριν κάποιου μήνε και με τα ντύπινα και τις κυρώσεις των δυτικών στη Ρωσία δεν χρησιμοποιήθηκε. Έγινε λοιπόν ένα μπουρλότο, έγιναν εκεί κάποιες εκρήξεις, έγιναν κάποιες διαρροές, τέσσερις τρύπε και στους δύο αγωγούς. Ήδη έχει αδειάσει το μισό αέριο, μέχρι την Κυριακή θα έχει αδειάσει τελείω. Να, να σας πω εντάχει ότι ας πούμε... Σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό θέμα, ε, δεν είναι καλά τα μαντάτα, δηλαδή αυτή τη στιγμή η επιβάρυνση στο περιβάλλον από αυτή τη διαρροή, μεθανίου κυρίω. είναι λέει ίδια, η Δανία το είπε αυτό, με την, το αποτύπωμα που έχει την επιρροή στο περιβάλλον, την επίδραση που έχει η Δανία, με τις εκπομπές ενός έτους. Αυτό θα γίνει σε τέσσερις μέρες μέσα στη Βαλτική θάλασσα. Και πάμε τώρα στο γλέντι. Γιατί, τι έγινε. Διαβάσαμε, εγώ διάβασα και θεωρίες, το ξέρεις το πίγκινγκ. Καλά, ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω ακριβώ. Είναι ένα λάθο στον καθαρισμό τέλο πάντων και στη συντήρηση. Και ο Nord Stream 1 είναι κλειστό από τον Αύγουστο για συντήρηση. Τώρα μάντεψε, τώρα δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, το άφησαν πολύ γρήγορα στην άκρη τη θεωρία του λάθου τεχνικού. Ε, μετά την έκρηξη και στο δεύτερο, στο Nord Stream 2, μάζεψαν και την καλούμπα του. Μπορεί να, έγινε, να είναι κάποια φυσική φθορά. Φυσική φθορά στον έναν. Και στον άλλον, τον καινούριο, τι έγινε. Οπότε αρχίζουν και μιλάνε και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ και στην Αμερική για δολιοφθορά. Κανείς δεν τολμάει να το πει έτσι. Μπαμ. Είπαν ότι βρέθηκαν τυχαία τώρα κάποια ρωσικά πλοία, κάποια ρωσικά υποβρύχια. Έχουν επί τη θεωρία ότι μπορεί κάποιοι δίτε να έχουν εγκαταστήσει τι Νάρκες από πολύ καιρό πριν εκεί, και απλά να τι πάτησαν, πατατό να εκραγούν. Όμω το πιο αστείο είναι ότι είμαστε κανονικά, θυμάσαι το. Πού να τον θυμάσαι, ούτε εγώ τον θυμάμαι ακριβώ. Τον ψυχρό πόλεμο όμω. Γιατί βγήκε και η Ρωσία και είπε την αδολιοφθορά. Όχι από τον εαυτό τη όμω. Κατηγόρησε τη είπα. το κάνανε για να τα ρίξουμε στη Ρωσία κοινώ. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Δεν έχει η μάνα μου. Οπότε και να θέλω εγώ να τον κόψω το αέριο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είχα τι ελπίδε μου, γιατί κάποιε χώρε μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα είχαν εισηγηθεί πλαφών Δηλαδή, ανώτατη τιμή ε, για το φυσικό αέριο, από όπου και αν το εισάγουμε, όχι μόνο από τη Ρωσία. Δεν το δέχτηκε η Ούρσουλα, οπότε ελεύθερε τιμέ. Οπότε καταλαβαίνετε το μαγκάλι και φουφού που σα έλεγα θα παίξουν μεγάλο, πολύ, πολύ, πολύ ρόλο στο σπίτι. Είδα βέβαια ότι κάτι βάλανε ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδου για τα ξύλα και τα πέλετ και αυτά. Ξέρω, τι να κάψουμε. Σα είπα, έχουμε εμεί μαζέψει ένα μικροδάσο στο σπίτι. Μπα και δεν ξέρω, θερμανθούμε με αυτό και σα είπα ζώα, ζώα, ζώα. Μένουν τώρα η, η, η Switch, η Pixie, ο Φράγκο, ο αγκαλίτσα, υπέροχα. Να πάμε λίγο στον Πούτιν, που είναι πίσω από όλο αυτό που ζούμε. Ο Πούτιν λοιπόν. Ο Πούτιν λοιπόν έκανε κάτι δημοψηφίσματα. Κατάλαβε. Θυμάσαι τα ποσοστά του Πασόκ στην Κρήτη και τη Δημοκρατία στη Λακωνία, στα AIDS, κάτι 90. Λοιπόν, αυτά τα δημοψηφίσματα το, τα έκανε στις ε, ρωσόφωνες περιοχές, δηλαδή Χερσόνα, Ζαπορίζια, Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, για να πούνε αν θέλουν να προσαρτηθούν στη Ρωσία. Βγήκε και η Αμερική, βγήκαν και οι Ευρωπαίοι, είπαν ότι δεν αναγνώριζουμε κανένα τέτοιο δημοψήφισμα. Φυσικά τα αποτελέσματα ήταν 98% ναι, 93% ναι. Να πούμε ότι τα δημοψηφίσματα τα διεξήγαγαν οι Ρώσοι εκεί. <laughs> δηλαδή, δεν νομίζω ότι αν ερχόντουσαν και σου λέγανε ψήφισε, θα λέγε Εγώ είμαι εναντίον. Λοιπόν, είχαν αυτά τα ποσοστά. Και ο φίλο ο Βλαδίμηρο, αποφάσισε ότι θα λάβει φυσικά υπόψη του αυτά τα δημοψηφίσματα και σήμερα που ακούτε εσεί το podcast Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, θα κάνει μία τελετή στο Κρεμλίνο για να υπογράψει τι συμφωνίε ώστε αυτά τα, οι κατεχόμενε περιοχέ να ενταχθούν κανονικά στην Ουκρανία. Και θα εκφωνήσει, λέει, και μια σημαντική ομιλία στη διάρκεια τη τελετή. Δεν ξέρω τι άλλο έχει να πει. Ελπίζω να μην ξαναπεί για τα περίφημα τα πυρηνικάκια του, γιατί δεν ξέρω τι θα μα βρει. Δεν υπάρχει Νάσα να πάει να βαρέσει τα πυρηνικά του Πούτιν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουν αντιδράσει όλοι Εννοείται ότι α πούμε και η πρωθυπουργό τη προσωρινή ακόμα τη Σουηδία και εκεί πάνε πολύ δεξιά. Η Μαγδαλένα Άντερσον είπε: Η Κρυμαία είναι Ουκρανική, το Ντονέτσκ είναι Ουκρανικό, η Χεσόνα είναι Ουκρανική, το Λουχάνσκ είναι Ουκρανικό, η Ζαπορίζια είναι Ουκρανική. Η Σουηδία εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε, μια και είμαστε στη fear and loathing κατηγορία. Τι είχαμε καιρό να πούμε, Γιάννη μου, για ποιον είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Έχουμε μία μονή, τον Ήλον. Βγήκε η λίστα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Και, για πρώτη φορά, ο άνθρωπος που στηρίζουμε τόσο πολύ σε αυτό το podcast είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Είναι ο Elon Musk. Πήρε τη θέση από τον Τζεφ Μπέζος, το άλλο το τρελό αγόρι. Ο Elon είχε πέρσει 190 δισεκατομμύρια συγγνώμη προσβάλλω και έτσι, ε? και τα έκανε 250, ενώ ο Τζεφ Μπέζος είχε 250 δις και τα έκανε 150. Έχασε. Ε, μπορεί να αυτά τα καμπόκι καπέλα και αυτά τα ρούχα που φοράει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω όμω να του αφιερώσουμε ένα money, money, money. money, 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 money Θα συνεχίσουμε στη σφαίρα τη παράνοιας Σα είπα, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, τίποτα καλό σε αυτά, δηλαδή κάποια καλή εξέλιξη. Είχαμε την Τουρκία, η οποία πια. Ε, Ξέρετε τι νομίζω. Νομίζω ότι κάνει. Νομίζω ότι πρεσάρει τόσο πολύ. Λέει τέτοιε χοντράδε, λέει τέτοια πράγματα. Τα βάζει με όλου και όλα. Περιμένοντα να κάνουμε εμεί το λάθο. Δεν ξέρω να ρίξουμε εμεί την πρώτη σφαίρα. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει. Και γενικά μέχρι τώρα η Ελλάδα και το Υπουργείο Εξωτερικών και Αμήνη είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι. Ο Ακάρ, λοιπόν, ο Υπουργό Αμήνη του, ε, μα είπε ότι είμαστε, λέει, χειρότεροι γείτονε και και εμεί είμαστε οι χειρότεροι γειτονέ. Εμεί δεν στέλνουμε κανένα αεροπλάνο από πάνω από τα υδατά του και τη χώρα του. Αλλά είμαστε οι χειρότεροι γειτονέ και μα είπαν ότι με την υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε και κακομαθημένα παλιόπαιδα Και θέλω ένα διονυσίου για τον κύριο Κάρ. Λέγε με παλιόπεδο, λέγε με αλήτη όπω θε εσύ. Λέγε με παλιόπεδο, λέγε με ξενύχτη μέχρι και ληστεί Μα και πάλι ο Όχι ότι ο Τσαβούσογλου ο εξωτερικό έμεινε πίσω Έχει εκνευριστεί λέει πάρα πολύ με τη διεθνή υποστήριξη της Ελλάδας που βγήκαν όλοι και είπα και το State Department τώρα πάλι είπε ότι είναι παρανοϊκό αυτό. Τα νησιά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα, δεν τίθεται θέμα κυριαρχίας τελεία. Αυτός λοιπόν τα έχει πάρει με τη στρατικοποίηση των νησιών, τα όπλα λέει στα νησιά και θα πάρουμε λέει τα μέτρα τα απαραίτητα. Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω τι μπορεί να εννοούν. Αισθάνομαι ότι ακόμα είμαστε στη φάση σκυλή που γαυγίζει και θέλω να μείνουμε σε αυτή τη φάση. Πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που έρχονται μπροστά μας για να έρθει και αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα μας πρωτοβρεί. Και με το δεν ξέρω τι θα μας πρωτοβρεί, επειδή ξέρω μερικά πράγματα που θα μας βρούνε, λέω να περάσουμε στη light ενημέρωση, Γιάννη, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Καταρχά, από Δευτέρα, την είχε συμπαθήσει καθόλου τη Χατζιπαντελή. Χατζιπαντέλη, πώς λέγεται, τη Σοφία. Αυτή το, 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 κορίτσι με τα φρύδια από την Κύπρο, το μοντέλο, την κριτή του GNT. Προσπαθώ να σε βοηθήσω να τη θυμηθεί. Την είχε δει καθόλου. Όχι. Όχι αρκετά. Εγώ ενώ είχα ε, στα πρώτα, στο πρώτο πρώτο επεισόδιο είχα πάθει ένα πολιτισμικό λέω Χριστέ μου τι είναι αυτό που βλέπω ε, ήρθα να την εκτιμήσω και να τη συμπαθήσω ήταν η πιο outspoken που λέμε ενδεχομένως και υπερβολικά κάποιε φορέ, χωρίς κοινωνικά φίλτρα όμως ήταν αυτό που έλεγε τη λογική. Με το δικό τη τρίγλωσο τρόπο έλεγε τη λογική. Αυτή λοιπόν δεν θα την έχουμε από Δευτέρα. Και εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν αυτό προγραμματισμένο, να ξέρει. Λένε τώρα ότι την είχαν κλείσει μόνο για τη φάση των οντισιών. Εγώ θυμάμαι, και το ψάξα από το προηγούμενο επεισόδιο που συζητούσαμε, την είχαν ανακοινώσει κανονικά κριτή throughout, σε όλα τα επεισόδια. Τελικά φεύγει. Οπότε από Δευτέρα, που θα έχει ξανά GNTM, δεν θα είναι η Σοφία. Θέλω να δω πολύ ειλικρινά τι νούμερα θα κάνει. Πιστεύω ότι τα όσα νούμερα έκανε η Σοφία Χατσπαντέλη ήταν κομμάτι τους. Είχε τη σημασία του. Επίσης, τι άλλο θα μας βρει. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχω πάθει. Ε, Σα έλεγα διάφορε σειρέ. Σα είπα ότι είδα το κάνω ότι και τα νούμερα του Δελβουρία στην, ε, στην ΕΡΤ. Είδα τώρα μία σειρά που έρχεται τη Δευτέρα στο Μέγκα η... σα είχα τάξει να δειμά. Συγγνώμη να σα πω ένα λεπτό κάτι. Η δέσπινα είναι λίγο αρρωστούλα και δεν θα έρθει τώρα, σήμερα προφανώ. Γι' αυτό θα σα πω εγώ δύο χαζανέα. Αλλά τον απολογισμό που θα έχει δει και την ερχόμενη εβδομάδα θα τον κάνουμε παρέα. Προβλέψει και απολογισμού ω τώρα. Θα τον κάνουμε παρέα την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, το μαύρο ρόδο το έχει ακούσει. Είναι μέγα, έρχεται. Και δεν είναι ότι μου έκανε μόνο εντύπωση. Είναι βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα καταρχάς, της Ελένης Καπλάνη. Και έχω ενθουσιαστεί γιατί το τραγούδι των τίτλων το λέει Βιτάλη. Σε μουσική ο δηλαδή εγώ την αγαπώ πολύ τη Βιτάλη. Τώρα, άκου την υπόθεση. Είναι κλασικό απαγορευμένο έρωτα. Θυμάσαι ε, του. Ψη... και η ψήθηρη καρδιά. Το άλλο, πώ ήταν με τον παπά, με τον Ζαλμά. Πώ λεγόταν αυτό. Άγγιγμα ψυχή. Αυτά τα ξέρει. Το Σάινφελ δεν το ξέρει. Το άγγιγμα ψυχή το ξέρει. Λοιπόν, ναι, είναι σε αυτή την κατηγορία. Θα σα πω το story. Η 22χρονη Ελισάβετ επιθυμεί να αφιερώσει τη ζωή τη στον Θεό. Ζει από 12 χρονών σε ένα γυναικείο μοναστήρι στην επαρχία και είναι δόκιμη μοναχή. Και πλησιάζει η πολυπόθητη ώρα που θα λάβει το αγγελικό σχήμα. Έτσι λέγεται. Αυτό διαβάζω. Είναι όμω και η ώρα τη πιο μεγάλη δοκιμασία. Η ώρα που το παρελθόν εισβάλλει σαν και πάλι στη ζωή τη και την παρασέρνει σε σκοτεινά μονοπάτια. Τη δόκιμη καλόγρια, δεν ξέρω πώ λέγονται. Δόκιμη δεν είναι αυτή που ετοιμάζονται να γίνουν. Λοιπόν, ένα μεγάλο σεισμό καθιστά το μοναστήρι προσωρινά κατάλληλο προ χρήση και την αναγκάζει να επιστρέψει για λίγο στο πατρικό τη. Εκεί τι γίνεται. Θα γνωρίσει τον Πέτρο. Φίλο τη ετεροθαλού αδελφή τη. Το βλέμμα του θα την εχμαλωτήσει, και όσο εκείνη θα αντιστέκεται στη γυναικεία τη φύση που ξυπνάει, ένα απαγορευμένο ερώτημα θα ανθίσει. Έχουμε πάει σε επίπεδο καλόγριας πλέον, να ξέρετε. Και όσο και να το. είναι, εννοείται ότι ζήτημα πίστη, εννοείται, ε, πρέπει να πάρει τη μεγάλη απόφαση, σε ποιο κόσμο θέλει να είναι στον κοσμικό ή στον κόσμο, α πούμε, να αφιερωθεί στο Θεό. Θέλω λίγο να σα πω του συντελεστέ. Καταρχά, την Ελισάβε την κάνει φωτεινή Παπαθεοδόρου. Ε, είναι κούκλα. Τη βλέπω εδώ σε μια φωτογραφία. πάρα πολύ όμορφο κορίτσι. Και τον Πέτρο τον κάνει ο Μιχαήλ Ταμπακάκη. Κορίτσια, θα ασχοληθείτε με τον Πέτρο, έχω να σα πω, αν δεν τον ξέρετε. Ε, έχουμε όμω ένα all-star cast, δηλαδή. Παίζει ο Λεωνίδας Κακούρη παίζει η Κατερίνα Διδασκάλου, Παίζει ο Κουκουράκης κορίτσια και αυτό σας έχει αρέσει πολύ, νομίζω δεν ξέρω, ήταν και στις Μέλισσες, ήταν σε διάφορα που σας αρέσει αυτός. Λουκία Παπαδάκη, θυμάσαι εποχές, καλημέρα ζωή, καλη... ε, λάμψη, δεν θυμάσαι ποιο από τα δύο ήταν. Ε. Ε, Γεράσιμο ε, Θεοφανία Παπαθωμά, ξανά στην τηλεόραση. Έχουμε μυρτό αλκάκι. τώρα θυ... ακούστε πόσους σας λέω έτσι, έχουμε ε, Λένα Παπαλιγούρα. Έχουμε νεφέλη Κουρίτη, λατρεύω εγώ αυτή η νέα ηθοποιό, Όχι πολύ νέα, ενώ με την έννοια τη καινούρια, καταπληκτική ηθοποιό. Ε, έχουμε πολλού, μα πάρα πολλού καλούς και γνωστού ηθοποιού. Μιλάμε τώρα για ένα κάστρο που δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Ε, γυρίζω, σκρολάρω, σκρολάρω. Ε, μιλάμε, είναι πάνω από 30 άτομα, πρωταγωνιστές έτσι. Είναι Τεράστια σειρά. Οπότε, αν σα ενδιαφέρει, απαγορευμένο έρωτα, με καλού ηθοποιού, καλό soundtrack, έστω στου τίτλου αρχή, δεν ξέρω τι γίνεται μέσα, μαύρο ρόδο στο Μέγκα από Δευτέρα. Και λέω Μέγκα και τι νέα έχουμε. Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, έγινε η συνέντευξη τύπου. Εγώ έλειπα, αλλά εδώ έπαιξε μάχη για το ποιοι θα πρώτο πάνε, αγόρια κορίτσια. Έγινε λοιπόν η συνέντευξη τύπου για τη σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Και μάθαμε διάφορα πράγματα. Καταρχάς να σα πω ημερομηνία, ε. Είναι 13 Δεκάτου, 10 και μισή το βράδυ. 13 Δεκάτου, νομίζω είναι Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθο. 10 και μισή το βράδυ, ξέρετε, να έχετε παραγγείλει νωρί το delivery, να έχετε ανοίξει τα chat με τι φίλε σα και του φίλου σα, γιατί στάνταρ θα γίνει αυτό. Ο Χριστόφορο είπε ότι θεωρεί ότι είναι η καλύτερη του δουλειά μέχρι τώρα. Εντάξει. Ε, να σα πω εδώ ότι είδανε και ένα απόσπασμα, Γιάννη. Είδανε ένα 15 λεπτό αυτή τη χέρι που πήγανε. Είναι θεάρα η πρωταγωνίστρια. Αν δεν την έχετε δει, ψάξτε την κλέλια Ανδριολάτου. Μιλάμε για καλονί. Εμένα μου θυμίζει Λετήσια Κάστα, αν θυμάστε αυτό το μοντέλο τη Γαλλίδα. Είναι κούκλα, πετύταλα κούκλα. Η πρώτη σεζόν λοιπόν θα είναι 9 επεισόδια. Μικρή και στα κάτι. Ε, ο ίδιος είπε ότι ήθελε να κάνει μία σειρά με κινηματογραφικου όρους και επειδή θα ήταν δύσκολο να κάνει περισσότερα επεισόδια, στην πραγματικότητα έχει κάνει μία εννιάωρη ταινία. Μην βιαστείτε να γελάστε και να καγχάστε, γιατί θέλω να σας πω ότι το 90% των σειρών που βλέπουμε στο Netflix είναι αυτό, 9 ώρες και 10 ώρες ταινίες. Ενίοτε θα πρέπει να είναι 3 ώρες. Είμαι σίγουρη του ο δεν θα είναι αυτή η κατηγορία. Την έγραψε όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου στο lockdown, Εντάξει, εκεί του ήρθε, το συνέλαβε το 2020 όλο αυτό το σενάριο αναβράδυ και έτσι το ξεκίνησε. Εννοείται ότι έκανε τα γυρίσματα στους, παξούς, στους οποίους είναι επίτιμος δήμαρχος πιστεύω, δηλαδή δεν ξέρω ποιος είναι δήμαρχος, αλλά ο Χρυστόφορος είναι εκεί δήμαρχος. Έπεισε τη χάρη Αλεξίου να συμμετέχει, κάνει τη γιαγιά μιας οικογένειας και θέλω να σας πω και το βασικό μυστικό, δεν τελειώνει η σειρά. Ενώ ο Χριστόφορο πίστευε ότι θα την ολοκλήρωνα την 9 ώρη ταινία σε 9 ώρε. Τελικά έχει δεύτερη σεζόν. Οι παραγωγοί θέλανε καλά τρελή, είναι χαζή, είναι φυσικά και θέλουν και δεύτερη σεζόν. Αλλά από ό,τι είπε και ο ίδιο, έχει ήδη αρχίσει και γράφει το επεισόδιο το πρώτο τη δεύτερη σεζόν. Άρα. Αγόρια και κορίτσια, κάναμε πολύ καιρό να ξαναδούμε Χριστόφορο, αλλά νομίζω ότι θα τον δούμε δύο σερή χρονιές. Έχω αφήσει αλήθειες που πονάνε γιατί είναι η νέα στήλη τη εκπομπής είναι λίγο να ξέρει χαβάσαι πρέπει να βρίσκω αλήθειε που πονάνε που σημαίνει ότι εκτίθεμαι κι εγώ Γιάννη μου προς τον παρόν θα αρχίσω να εκθέτω πρώτα έναν πάρα πολύ διάσημο τραγουδιστή και μετά θα πάω και σε μια πιο έτσι γενική αλήθεια πάμε με το intro μας Η αλήθεια, πονά, η αλήθεια, πονά, η αλήθεια Μα μπορεί να σε λιτλώσει. Και ήρθε κάπου τώρα η ώρα τη αλήθεια που πονάει, γιατί σα είπα ότι είναι μόνιμη στήλη αυτού του podcast και θα προσπαθήσω να το τηρήσω, ακόμα και αν κάποιε φορέ σημαίνει. Αρκετή αυτοέκθεση. Προ το παρόν θα ξεκινήσω με έκθεση ενό πάρα, πάρα πολύ διάσημου τραγουδιστή, του τραγουδιστή των Maroon 5, Adam Levine. Δεν είναι η πρώτη φορά που γενικά είναι λίγο με λάθο τρόπο στα φώτα τη δημοσιότητα. Αυτή τη φορά όμω είναι αυτό που λε: φτάνει. Έλεω, νησάφι, Άντα μου. Λοιπόν, αυτό περιμένει το τρίτο του παιδί με τη σύζυγό του. Εντάξει. Και γιατί θα μου πει έγινε νέα, θα σου πω γιατί έγινε νέα. Αυτό που δημοσιεύτηκε αρχικά ήταν η κορφή του παγόβουνου. Δηλαδή, εμφανίστηκε μια κοπέλα, μια γυναίκα η οποία έχει account στο OnlyFans και βγάζει πολλά λεφτά από εκεί και έχει πάρα πολλού followers. Και είπε ότι ο Άνταμ Λεβίν, ο οποίο φλέρταρε μαζί τη online πολύ καιρό, επανήλθε ξαφνικά να τη ρωτήσει αν την πειράζει να δώσει το όνομά τη, αυτή λέγεται Σάμνερ, όχι Σάμερ, Σάμνερ, τελείωσαν τα ονόματα, έπρεπε να δώσει τώρα το όνομα αυτήν, με την οποία, να μην πω τη λέξη, χαζομάριζε online. Αν μπορεί λοιπόν να ονομάσει το, το τρίτο του παιδί με το όνομά τη. Και από εκεί και πέρα, αυτή, αφού τον εκθέτει, αφού λοιπόν ε, της λέει ε, 50, δηλαδή αρχίζει και βγάζει μηνύματά του στη φόρα, όπως σας διαβάζω ένα, λέει σε μια γυναίκα ότι είναι 50 times hotter in person από κοντά και προσθέτει και είμαι και εγώ το ίδιο γιατί είχε βγει ο πιο σεξι άντρα στον κόσμο από το περιοδικό People. Μετά έκανε like στο πίστη μια κοπέλα, η οποία τα είχε ανεβάσει φωτογραφία και τη έγραφε θα έκανα τα πάντα για αυτά. Για αυτό, για τον ποπό τη. Και αυτό το γελίο emoji με τα ματάκια που και καλά κάνει ότι είσαι τρελό, Κάντα αυτά τα και τα λίθωρα. Ε, τώρα έκτοτε άνοιξε, λοιπόν. Άνοιξε ένα βόθρο και αποκαλύφθηκε μέχρι τώρα. Που μιλάμε τουλάχιστον πέντε γυναίκε βγήκαν και τον ξεμπρόστιασαν ότι όλο αυτόν τον καιρό, όλο αυτόν τον χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια. Σα θυμίζω ότι με, με την πεθάτη Πρίσλο έχει τρία παιδιά. Ένα είναι on the way και δύο ήδη. Λοιπόν, αυτό ο τύπο είναι συνέχεια στα μηνύματα. Όλε όλες εννοείται στις οποίες έστειλε μηνύματα, like, stories, talking και όλο αυτό, ήταν εγώ 25, ήταν σαν το όριο του Ντικάπριο, δεν ήταν παραπάνω, μπορεί και μικρότερες. Και γενικότερα είχε μία δράση παράλληλη που από τη μία αγαπάει, λατρεύει τη γυναίκα του και δώσει του ένα παιδί και δώσει του κι άλλο ένα παιδί, την ανάγκασε γλυκούλα και βγήκαν χαμογελώντας ότι δεν τρέχει και κάστανο μετά την πρώτη, τη Σάμνερ. Ε, και μετά ακολούθησαν οι άλλε τέσσερι μέχρι τώρα. Λοιπόν, η αλήθεια που πονάει με αφορμή αυτή τη γελαιότητα του Άνταμ Λεβίν είναι ότι, και ξέρω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα διαφωνήσουν, όμως, ακούστε με. Πριν με χτυπήσει, ακούστε με. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το online γομένισμα, αυτά τα μηνύματα, τα DM, αυτά τα οποία μπορεί να είναι όλη μέρα, κάθε μέρα προ διαφορετικέ, προ ίδιε, είναι το ίδιο cheating, είναι το ίδιο απιστία με το να πά να κάνεις μία φορά κάτι. Θεωρώ μάλιστα ότι είναι πολύ πιο εξευτελιστικό, γιατί σημαίνει ότι είσαι σαν ένας φτωχόγυπας, γιατί στο τέλος της μέρας δεν κάνεις και τίποτα, αλλά δεν κάνεις και τίποτα αν δεν σου δώσουν δικαίωμα. Γιατί αν σε ένα από αυτά τα μηνύματα σου δώσουν δικαίωμα, πιθανότατα θα κάνεις κιόλας. Αλλιώς είσαι τελείως, είσαι και φτωχόγυπας κανονικός. Λοιπόν, κάθεσαι εκεί σαν το όρνιο, και κάθεσαι και χαζεύει τώρα την κάθε μία που κουνιέται, πόσα και γούστο τη καπέλο τη, και πολύ καλά κάνει. Και είσαι εσύ με την άλλη τη γυναίκα σου στο σπίτι, την έγκυο γυναίκα σου, τη μη έγκυο γυναίκα σου, τη σύντροφό σου, και κάθεσαι εσύ εκεί πέρα και τσιριτσίρει, 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 και πω πω μάνα μου, και τι είναι αυτό, και καίγομαι και με τρελαίνει. Όχι, είναι απιστία. Και το χειρότερο είναι, δηλαδή, εγώ αυτό θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να το συγχωρέσω. Και ξέρετε, γιατί αγόρια είναι απιστία, και κορίτσια. Γιατί μετά. Α, η όποια στιγμή σε βλέπει ο ή σύντροφό σου να πιάνει το κινητό, μάντεψε τι νομίζει ότι κάνει. Και μάλλον έχει και δίκιο. Αυτό λοιπόν είναι ένα κατασυρωή ξεφτύλισμα, να σα το πω έτσι, που μειώνει καλά και εσά του ίδιου, αλλά και του συντρόφου σα. Ή τη συντρόφου σα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που του άλλου του λε μέσα στα μούτρα του, γιατί δεν το κάνει και κρυφά. Εγώ ξέρω περιπτώσει πολλών ζευγαριών που καθόντουσαν μαζί στον καναπέ καλή ώρα να δουν παπακαλιάτη, και Σχολιάζαν και μαζί τον Παπακαλιάτη, και η, η μία ξέρω εγώ, χάζευε στο Twitter τι λένε για τον Παπακαλιάτη, και όλες από δίπλα έστελνε τη Μαρίκα, την Τιτίκα, την Ινίκα, έδινα βέρτα. Οπότε, αν με ρωτάτε εμένα και ασπονάει αυτή η αλήθεια, ναι, όπω είχαν πει τότε στη Δίκη Λεβίνσκι, Κλίντον, ε, there was no penetration, OK, δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένα τελείωτο πέσιμο που, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι κακομήρικο. Για μένα αυτή είναι η σωστή λέξη και κακομήρικο και προσβλητικό προ του από εδώ και του από εκεί. Και επειδή πάντα δίνω ένα τέτοιο, αλλά δίνω και ένα άλλο, θέλω να σα πω μια αλήθεια που πονάει. Και έχει αφορμή και τα γενέθλιά μου γενικά την ηλικία μου. Θέλω να σα πω, θυμάστε όταν είμαστε νέοι, που βγαίναμε, τρώγαμε, πίναμε, γυρνάγαμε στο σπίτι, ωριακά ε, κουδούνι ρε παιδί μου, αλλά άμα ήσουν με το φίλο, φίλη, σύντροφο, σύντροφο, επ, γινόταν και το σεξ. Θέλω να σα πω ότι από μια ηλικία και μετά γενικά. Γιατί διάβασα ένα tweet πολύ αστείο και μου ήρθε αυτό να ξέρετε. Άμα πει, γιατί πολλοί οι Αμερικάνοι σου λένε να κάνει με το έτερον σου ήμιση dinner dates. Να βγαίνει μια φορά τη βδομάδα dinner and drinks για να αναζωπυρώσεις τη φλόγα. <laughs> Θέλω να σα πω ότι άμα πα και φά, σαν γιατί δεν, μετά από ξέρω, 15 χρόνια σχέση, 20, δεν πα και τρώ μια σαλάτα γιατί καίγεσαι λίγο να βρεθεί με τον άλλον μετά και πλακωθεί και σε αλκοόλ. Η αντοχή σου στο αλκοόλ δεν μεγαλώνοντα είναι αστεία, είναι μηδαμινή. Όλοι έχουμε μια ιστορία τη μαμά μα που τη δώσαμε μισό ποτήρι κρασί και τραγούδαγε για μετά, γιατί μειώνεται η αντοχή μα στο αλκοόλ. Άλλοι λοιπόν είσαι 40, 50 μη σου πω και παραπάνω ούτε καν. Και κάνεις το λάθος να πας να φας και να πιείς και γυρίσεις στο σπίτι. Όχι, σεξ δεν γίνεται. Είναι που γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Κάθονται στον καναπέο, ο ένας ξεκουμπώνει τις ζώνες, οι άλλοι βγάζουν τα σουτιέν, κουμπώνουν αντιόξινα και περιμένουν να απλά να επιζήσουν. <laughs> Θέλω λοιπόν να πω, αυτό είναι μια πραγματική αλήθεια. Αν είστε νέοι και μας ακούτε, ελπίστε σε κάτι καλύτερο από εμά, αλλά, αλλά... ο μέσος όρος ο κανόνας, ο γενικός, είναι το, από μια ηλικία και μετά δεν λειτουργεί έτσι. Ή κάνε skip το dinner, μην πας κατευθείαν βέβαια στα ποτά, δεν ξέρω τι να κάνεις. Κάντα με πολύ μέτρο, δεν ξέρω. Νομίζω στα ταξίδια πιο πολύ αναζωπηρών το έρωτα πάντω. Όχι αυτό που βγήκε, έφαγε, ήπιε και γύρισε σπίτι. Και νομίζω ότι είναι και η ώρα πια για να το πω πένθετο. Γιατί, παιδιά, έχω πάρα πολλά πράγματα να δείτε. Ένα να διαβάστε και πολύ καλό. Αλλά Γιάννη, τώρα πάρε χαρτί και μολύβι, γιατί έχει να σημειώνει και ταινίε και σειρέ. Λέω να ξεκινήσω με ταινίε. Και δεν θα ξεκινήσω με ταινίε που θα δείτε σε streaming ακόμα, αλλά θέλω να σας πω για τις νύχτες πρεμιέρας. Οι νύχτες πρεμιέρας ξεκίνησαν από τις 28 Σεπτεμβρίου, θα κρατήσουν μέχρι τις 9 Οκτωβρίου είναι πάρα πολύ καλή φουρνιά να το πω γιατί ξέρει κάθε χρόνο στις νύχτες πρεμιέρας που η πόλη σε πολλές αίθουσε, όπως είναι να σας πω τώρα για παράδειγμα Άστορα, Άστη, Δαναός, Ένα και Δύο, Ιντεάλ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τριανών Παλάς αλλά έχει και πρώτη φορά ξεχωριστή προβολή Village Cinemas, Vimax στο Mall. Ε, παλιά είχαμε και το Αττικόν πριν καεί και τα λοιπά, τώρα δεν το έχουμε βέβαια αυτό. Αλλά κάθε χρονιά μαζεύουν ταινίε που κάποιε θα τι δούμε και στα σινεμά, κάποιε είναι πάρα πολύ ανεξάρτητε, δεν βρίσκουν καν διανομή. Κάποιε μπορεί να βγουν σε streaming, κάποιε δεν θα βγουν πουθενά, ίσω και σε όλο τον κόσμο. Έχουν και κάποια αφιερώματα κάθε χρόνο σε σκηνοθέτε, έχουν remake παλιών ταινιών. Ε, Α πούμε, είναι ο κομπό του Μεσονυχτίου φέτο, είδα φοβερό. Θέλω όμω να σα πω για κάτι που προβλήθηκε χθε το βράδυ: το απόφαση φυγή, Decision to leave του Park Chan -wook. είναι εκπληκτικό. Είναι ο σκηνοθέτης του Old Boy. Το Old Boy το έχετε δει πολύ, νομίζω. Είναι εκπληκτική ταινία. VA, φοβερή. Έχει κάνει και το Handmade πιο πρόσφατα και το Stoker. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα. Να σα πω τι είναι. Είναι ένα thriller. Αστυνομικό, γιατί ένα detective ερωτεύεται μια μυστηριώδη χείρα αφότου εκείνη γίνεται η βασική ύποπτη σε μία έρευνα, στη πιο πρόσφατη έρευνά του, για φόνο. Ε, Έχει εκπληκτική φωτογραφία. Αν θυμάστε το Oldboy, εκπληκτική σκηνοθεσία. Πολύ υπόγειο όλο το άγχος που σου δημιουργείται. Έχει τα twists. Γενικά, είναι ε, το είδος της ε, Κορέας, ρε παιδί μου. Ο κορεάτικος κινηματογράφος είναι ένα πολύ ειδικό είδος. Λοιπόν, αυτό να ξέρετε ότι τον Οκτώβριο θα μπει στο Σινόμπο κάποια στιγμή. Άρα και επειδή είναι sold out γενικά η προβολή, δεν ξέρω αν το έχει κι άλλη μέρα και μπορεί να μην προλάβετε, περιμένετε και το βλέπετε στο συνόμπο. Και πάμε τώρα λίγο να πάμε στο Netflix. Το Netflix από εκεί που είχαμε φτάσει σε ένα σημείο το γνωστό που ψάχνεις μία ώρα περίπου να αποφασίσεις τι να δεις. Εν τω μεταξύ έχεις φάει, έχεις δει 50 τρέιλερ και δεν βλέπεις και τίποτα γιατί δεν σου γεμίζει το μάτι. Έχουμε και πάλι καλή 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 φουρνιά θα ξεκινήσω με ταινίε, παιδιά. Καταρχά, είναι μια πολύ πολύ συζητημένη ταινία που είναι του Ρωμέιν Γαβρά, του γιου του Κώστα Γαβρά. Είναι η τρίτη του ταινία και λέγεται Αθήνα. Δεν έχει σχέση με την Αθήνα. Το όνομα Αθήνα είναι ενό κτηρίου μια εργατική κατοικία στι κακόφημε περιοχέ του Παρισίου που μένουν οι μετανάστε. Και είναι λοιπόν μια ιστορία αστυνομική διαφθορά, μαχητικών διαμαρτυριών και μια διασταύρωση ανάμεσα σε εθνικισμό και προσωπικό καθήκον. Λοιπόν, μετά το θάνατο του μικρότερου αδερφού του, μετά από μια αστυνομική διαμάχη, όπω υποστηρίζεται ότι συνέβη, ο Αμπντέλ γυρίζει πίσω από την πρώτη γραμμή για να βρει την οικογένειά του διαλυμένη παγιδευμένος μεταξύ της επιθυμίας του για εκδίκηση για τον αδερφό του ε, Καρύμ και των εγκληματικών συναλλαγών του μεγαλύτερου αδερφού του, είναι τρομερά κακό, είναι τα μπανλιο, είναι πολύ κακόφημες συνοικίες εκεί, του Μοκτάρ, ο Αμπτέλ θα κοιτάξει να κατευνάσει τις αυξανόμενες εντάσεις, όμως καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται, η κοινότητά τους θα μετα... μετατραπεί σε φρούριο, σε πολιορκία. Η ταινία ε, εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας τώρα πριν λίγο, πριν κάνει πρεμιέρα στο Netflix, με καλές κριτικές που εξυμνούσαν την ένταση της εισαγωγή τη. Όμω, θέλω να σα πω, θα σα πω και το αλλά, το διαβάζω και από την Ιωσήφινα Γρυβαία και συμφωνώ. Το φινάλε, ενώ έχει στήσει κάτι καταπληκτικό σκηνοθετικά, είναι σαν βίντεο με λίγο παραπάνω ουσία, δεν εμβαθύνει ιδιαίτερα. Μην φανταστείτε ότι είναι αυτά τα αριστούργήματα που σου παίρνουν την ψυχή, στη λιώνουν και σου αλλάζουν τη ζωή. Όμω είναι πολύ καλό. Το φινάλε, θυμηθείτε με, στείλτε μου όταν δείτε το τέλος. Είναι, είναι λίγο σαν την καρδάρα με το γάλα, να σας το πω εγώ πολύ απλά. Άλλη ταινία στο Netflix, με μια πάρα πολύ αγαπημένη μου πρωταγωνίστρια, την Alison Τζάνι, λέγεται Λου η ταινία. Και η ιστορία ακολουθεί λοιπόν τη Λου, που είναι η Alison Τζάνι, μια γυναίκα που πιστεύει ότι έχει αφήσει πίσω το επικίνδυνο και σκοτεινό παρελθόν τη, όμω βλέπει την ήσυχη ζωή τη τα έχει παθήσει πίσω, ζει μια ήσυχη ζωούλα και διαταράσσεται όταν μια απελπισμένη μητέρα, η οποία είναι πολύ γνωστή ηθοποιό, η Τζορνί Σμόλετ, την εκλυπαρεί να σώσει την κόρη τη που την έχουν απαγάγει. Καθώ μένεται μια τεράστια καταιγίδα, είναι περίπου σαν και αυτή που είδα εγώ στι δεξαμενέ. Εγώ είδα τον Μπόγκταν, στο είπα αυτό. Την κακοκαιρία Μπόγκταν, ήμουν εκεί. Χαμό πανέμορφη παραλία έτσι, δεν τόλμησα να βγω. Καθώς μένεται μια τεράστια καταιγίδα, οι δύο γυναίκες θα ρισκάρουν τη ζωή τους σε μια αποστολή διάσωσης που θα δοκιμάσει τα όρια τους και θα αποκαλύψει σκοτεινά και συγκλονιστικά μυστικά από το παρελθόν τους. Είναι πολύ βρεγμένη αυτή η ταινία θέλω να σας πω. Το ΕΦΕ είναι βρεγμένο, είναι πολύ καταιγίδα. Και η Άλισον Τζάνε είναι μια εξαιρετική ηθοποιός, τύπου κάμερα σε αυτήν. Πάμε τώρα σε μια άλλη ταινία, Γιάννη την έχεις δει αυτή, το Blonde. Μέριλιν. de Armas», Netflix. Διαβάστε το άρθρο του Θοδωρή Δημητρόπουλου στο News 24-7, το οποίο το είδε και στο Φεστιβάλ Βενετίας. Εντάξει, το θέμα της Μέριλιν προφανώς είναι μια, ένα αντικείμενο που έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν δημιουργηθεί ταινίες, σειρέ, τραγούδια, ντοκιμαντέρ, χαμός και έχουμε το πιο πρόσφατο το Blonde, το οποίο όλοι απορούσαν πώς γίνεται τώρα για τη ζωή της Μέριλιν να είναι ακατάλληλο διανηλίκους. Τι στην ευχή είναι τόσο ακατάλληλο. Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει συγκεκριμένα, εντάξει, ότι είναι μια τρομερά σκληρή ταινία που εστιάζει στη γυναίκα πίσω από την εμβληματική περσόνα της Μέριλιν Μονρό, καθώς ακολουθεί μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή προς το θάνατο. Ένα ταξίδι μέσα από την κόλαση της showbiz και μιας αποπνικτικής κουλτούρας διασημότητας που ξέρει μόνο να εκμεταλλεύεται και να λειτουργεί από διαχωρίζοντας βία τον άνθρωπο από την εικόνα του. Ο Θοδωρής θεωρεί, αν διαβάστε όλο το άρθρο, ότι δεν έχει ίχνος ανθρωπιάς τον Blond απέναντι στο αντικείμενό του δηλαδή απέναντι στη Μέρλιν Μονρό. Όχι απλά δεν νοιάζεται καθόλου ρε παιδί μου σκηνοθέτη για αυτήν, τη αφο... αφαιρεί ακόμα και τα μικρά επιτεύγματα που είχε πετύχει. Όχι ρε παιδί μου φεμινιστικά για να το είναι αποθεώσει, αλλά για να δείξει ότι παρά αυτέ τι μικρέ νίκε, η δυστυχία τη και η βία που ζούσε ήταν τόση που δεν μετρήσαν, αλλά ούτε αυτέ τι δίνει καθόλου. Και θεωρεί ότι γενικότερα ο Θοδωρής, ε, λεει λέει ότι χρησιμοποιεί ένα μπρο-πίσω ασπρόμαυρα με έγχρωμα κτλ. Και, και είναι στην ουσία μια συνεχόμενη ε, αλληλουχία σκηνών, οι οποίε είναι βίαιε, είναι σκληρέ, είναι καταστροφικέ για τη Μέριλιν. Νιώθει να σε πιάνει ψυχή σου πάρα πολύ, πάρα πολύ όμω. Δηλαδή αισθάνεσαι μια πιχτή-πιχτή ε, δυστυχία. Θα σα διαβάζω μόνο το τελευταίο του κομμάτι που περιγράφει και κρίνει την ταινία και λέει το φιλμ είναι μια παραλυρηματική σειραφή εντυπωσιακών εικόνων βία και πόνου, δίχως οξυδέρκεια ή κατανόηση. Είναι το φιλμικό αντίστοιχο του να κοιτά από μακριά ενώ δέρνουν κάποιον άνθρωπο και μετά από ώρα να φεύγει μουρμουρώντα σου κρίμα, αν δεν ήταν και καμιά προσωπικότητα. Στην πραγματικότητα, βλέπει απλά τη Μέρλιν να ταλαιπωρείται πάρα πολύ συνέχεια για όση ώρα διαρκεί η ταινία. Δεν ξέρω αν σας αποτρέπω ή σας προτρέπω να το δείτε. Είναι μια πολύ ειδική ταινία πάντω. Δηλαδή, αν ξεκινάτε να δείτε, Α, η Άννα Ντεάρ μα είναι μεταμορφωμένη σε Μέρλιν και τη μοιάζει. Αλλάξτε τροπάριο, δεν θα δείτε αυτή την ταινία. Θα δείτε κάτι άλλο. Και θα πάω, επειδή έκανα τη μετάβαση σε κάτι σκοτεινό. Γιάννη, τι πιστεύει ότι εγώ αγαπώ πάρα πολύ, τι σου έχω πει ότι αγαπώ. Τι σα είπα πριν, στο προηγούμενο επεισόδιο, σε έχτε, από εδώ από εκεί. Λοιπόν, ε, αγαπώ πάρα πολύ του serial killers και τις έχτες, Και το Netflix μόλις μου έχει χαρίσει το Dummer. Monster, The Jeffrey Dummer Story. Θέλω να σας πω για να σας προειδεάσω ότι ο Jeffrey Dummer είναι γνωστός ως ο κανίβαλος του Milwaukee. Είναι ένας από τους πιο θρηλυκούς serial killers στην ιστορία παγκοσμίως των serial killers. Ε, το κάνει ο Ryan Murphy, να σας βοηθήσω, κάνει όλα τα American Horror Story κτλ. Και, και γενικά οτιδήποτε έχετε δει σε τρόμο, περίεργο κτλ. Δικό του και έχει αυτόν τον καταπληκτικό ηθοποιό τον Evan Peters που επίση παίζει σε όλα αυτά ο οποίο κατουρίθηκα στα γέλια, γιατί κάποιο ανέβασε μια σκηνή από τον Ντάμερ λέγοντα Η Francis McDormand τα κατάφερε πάλι, είναι ίδιο, <laughs> είναι όντω αν έχουμε τα αυτή η Τζέφρι Ντάμερ. Είναι αργό να σα πω, είναι σκοτεινό, είναι ανυπόφορο αν δεν αντέχετε δηλαδή το στομάχι σα τέτοιε ιστορίες διότι όλοι οι άνθρωποι που καταλήγουν εκεί έχουν τρελέ διαταραχέ. Αυτό έχει διαγνωστεί με τρία πολύ βαριά σύνδρομα. Απόσχηση προσωπικότητα, έχει σχιζοφρένη, έχει διάφορα. Αλλά σου εξηγεί και πώ πλάστηκε από την οικογένειά του με κάποιο τρόπο έτσι. Μην σα τα πω, 17 έχει φάει that we know of. 17 ανθρώπου είχε σκοτώσει. Σας σα είπα, τον λένε και του Milwaukee. Μην σα κάνω και όλα τα spoiler, αλλά και να διαβάσετε την ιστορία του, γιατί είναι τριγκαδόρικο σα story. Έχει και το One Man, πολύ ωραία το story του Ινίκη Μπάκουλη. Πάντως η σειρά είναι αυτή. Δηλαδή την ακουμπάτε αν είστε φαν του είδου. Εγώ είμαι, μου αρέσει, δεν με πειράζει καθόλου που είναι αργή. Να ξέρετε, δεν την έχω ολοκληρώσει. Δεν με πειράζει καθόλου που είναι αργή. Θεωρώ ότι τη δίνει τη σκοτεινιά που τη χρειάζεται. Να του ισιώσω λίγο. Τώρα, γιατί κάπως τις μαύρισα με τη Μέριλιν, με τον Μπλοντ και με τον Ντάμερ. Λοιπόν, να πάμε στο βιβλίο. Να πάμε το βιβλίο. Το βιβλίο λοιπόν είναι του 22, δεν καινούριο καινούριο, αλλά εγώ τώρα το έπιασα και το τελείωσα και έχω, ε, το, έχω, είναι από αυτά που το περιγράφω ως συναρπαστικό. Το βιβλίο λοιπόν λέγεται Σανταράμ, είναι του Gregory David Roberts, εντάξει, και σας λέω ακούστε, ακούστε λίγο Καταρχάς, να σας πω μερικές κριτικές. Η Daily Telegraph το είπε πραγματικό αριστούργημα. Η Sunday Telegraph το είπε δυνατό και μοναδικό, έναν επανάληπτο επίτευγμα. Η Sunday Times το είπαν ένα εκδοτικό ε, φαινόμενο. Η New York Times το είπαν λίγα μυθιστορήματα μπορούν να ανταγωνιστούν το Σανταράμ, αδιανόητα διασκεδαστικό. Ε, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα αριστούργηματάκι. Ακούστε τώρα το story. Το Σανταράμ είναι ένα ή μη αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα επικών διαστάσεων με εκατομμύρια φανατικού αναγνώστε ανά τον κόσμο. Η αυτοβιογραφικο κριτική το υποδέχτηκε με διθυράμβου, χαρακτηρίζοντά το ω ένα λογοτεχνικό αριστούργημα ανεκτήμητη ομορφιά. Σε έχω εντρικάρει λίγο. Ε, ναι. Λοιπόν, ο αφηγητή στο βιβλίο είναι φυγά. Μετά το χωρισμό από τη γυναίκα του και αφού χάνει την επιμέλεια τη κόρη του, η ζωή του μεταμορφώνεται σε μια σκοτεινή άβυσο. Από μελετητή τη φιλοσοφία και πολιτικό ακτιβιστή στο Πανεπιστήμιο τη Μελβούρνη, μετατρέπεται σε έναν επαναστάτη που χάνει τα ιδανικά του στην ηρωίνη, σε ένα φιλόσοφο που χάνει την ακαιρεότητά του στο έγκλημα, σε έναν ποιητή που χάνει την ψυχή του σε μια φυλακή υψίστη ασφαλεία, σε έναν από του πλέον καταζητούμενου ανθρώπου στην Αυστραλία. Γίνεται λοιπόν από ένα σύζυγο καθηγητή Πανεπιστημίου ένας από τους πιο καταζητούμενου ανθρώπου στην Αυστραλία. Καταδικάζεται σε 20 χρόνια φυλακή για ένοπλη ληστεία, αλλά καταφέρνει να δραπετεύσει από τη φυλακή του Πέντριτς και όταν ως φυγάς καταφεύγει στη Βομβάη, αρχίζει το απίθανο οδηπορικό του προς κάτι απροσδιόριστο, ίσως αυτό που κάποιοι λένε και αποκαλούν νόημα της ζωής. Μπλέκεται με ανθρώπους της πόλης, δημιουργώντας δεσμού ζωής, με κάποιους από αυτούς, ερωτεύεται, Προδίδει και προδίδεται. Ζήκατε επιλογή στην παραγκούπολη τη Βομβάη, βιώνοντα την απόλυτη φτώχεια, σκαρφαλώνει στα ανώτερα κλιμάκια τη μαφία τη Βομβάη, φυλακίζεται και βασανίζεται βάναυσα, συμμετέχει σε ταινίε του Bollywood, πολεμάει στο Αφγανιστάν βιώνοντα τη φρίκη και το παράλογο του πολέμου, μα κυρίω προκαλεί τα όρια του βουτώντα στα απίθμενα βάθη τη ανθρώπινη ύπαρξη. Νομίζω ότι σα πείθει. Και να μην σα πείθει, που δεν γίνεται να μην σε πείθει αυτή η ιστορία, Take it from me είναι βιβλιάρα. Σανταράμ Γκρέγκορι Ντέιβιντ Ρόμπερτ. Και θα με θυμηθείτε και θα μου πείτε μηνάκι, μπράβο και πάλι. Ήτανε το Been There Done That, ήτανε η Μίνα Μπυράκου, δεν είχαμε δέσπινα δημά, ωστόσο σας έχω τάξει και θα την έχουμε στο επόμενο επεισόδιο, διότι έχουμε παιδιά πάρα πολύ τηλεόραση και όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν και άλλα. Και να ξέρετε, έχω κρατήσει και τι σύντριγγε δούκη ανομικού. Ήρθε, έφυγε ο ένα, ο άλλο, πέρασε τίποτα, τάδε και τον τάδε. Τα έχω κρατήσει όλα για όταν έρθει δέσπινα. Πολλά φιλιά από μένα. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.